Αριστοτρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024, είναι τον τριών ιεραρχών. Αύριο. Ναι, σωστά. Σήμερα είναι των τριών ιεραρχών. Πολύ σα έχει δει. με έχει δώσει ότι έχουμε βιντεοσκοπήσει το Μα Αριστοτρίτη. Μα το βλέπουν οι άνθρωποι, παιδί μου. Τη Δευτέρα. Mm? Το ξέρουν. Ε, το ξέρουν. Τι κάνετε. Καλά, Δόξα τω Πολλά καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα, το οποίο είναι πολύ καυτό θέμα, πολύ hot και έχει πάρα πολύ καιρό να το αναφέρουμε στο κανάλι. Χρόνια έχει να ναι. πιάσουμε ναι. αυτό το θέμα. Τι ωραία που το σκεφτήκες, πες μας. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις κρίσεις πανικού, οι οποίες είναι μια από τις πιο συχνές δυσλειτουργίες στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου και εν ώψη γενικότερα και μετά την πανδημία που είχαμε σημειώσει ραγδαία αύξηση των, των διαταραχών άχους και γενικά κρίσεων πανικού, κατάθλιψης κτλ. Θα πούμε κάποια πράγματα έτσι για να ε, βοηθήσουμε τους φίλους και τις φίλες αν, γνωρί, αν ήδη ένιωσαν ποτέ κάτι τέτοιο, να μπορέσουν να το αναγνωρίσουν και φυσικά να πάνε οπωσδήποτε σε κάποιον θεραπευτή τη επιλογή του ε, για να το δουν, γιατί είναι έναν πάρα πολύ σοβαρό, έτσι, μια πάρα πολύ σοβαρή πάθηση ε, που υπάρχει και κληρονομική προδιάθεση φυσικά, αλλά και είναι πάρα πολύ δύσκολη να, στην αντιμετώπιση τη ε, όταν έτσι το βιώνει έναν άτομο, ε, καθό, καθότι είναι, έρχεται ξαφνικά και είναι έντονο πολύ το συναισθήμα και κλιμακώνεται κιόλα. Οπότε είναι σημαντικό κανεί να, να, μπορεί να το ονοματίσει και να μπορεί μετά κατ' επέκταση μέσα από τι οδηγίε που θα πάρει από τον θεραπευτή του να το διαχειριστεί και να το θεραπεύσει. Δεν είναι το νούμερο ένα σύμπτωμα ψυχική δυσκολία, η κρίση πανικού αριστονική. Το νούμερο ένα δεν είναι στην εποχή μα. Είναι, είναι, είναι πολύ ψηλά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Ε, ιδιαίτερα μετά από έτσι μια κρίση που μπορεί να δεχτεί έναν άτομο, ε, μια φάση ζωής, μια δυσκολία ε, που καλείται να έτσι, να πάρει ε, απόφαση, ε, συναντιέται πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν και την κληρονομικότητα. Έχει, ε, βρεθεί, έχει βρεθεί ότι η κληρονομικότητα επιδράει ε? Πάρα πολύ έντονα. Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση φυσικά. Γι' αυτό και συνίσταται εκτός από την ψυχοθεραπεία που είναι πολύ σημαντική να υπάρξει και ψυχοφαρμακευτική υποστήριξη. Γιατί σε αντίθεση με την κρίση φόβου, η κρίση νάχους, είναι πολύ πιο έντονη η κρίση πανικού. Μπορεί να, διαρκεί, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 λεπτά και τα συμπτώματα της είναι οξαία και σωματικός και ψυχολογικός. Θα πω κάποια τώρα, έτσι yeah, ενδεικτικά. Yeah, yeah. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει κρίση πανικού πρέπει να τα έχει όλα ή όλοι έχουν αυτά τα συμπτώματα. Μπορεί να έχουν μερικά από αυτά α, και μπορεί να έχουν και διαφορετικά από αυτά. Εμείς θα πούμε αυτά που αναφέρονται μέσα από τον DSM-5. Yeah. Από εκεί και πέρα, ε, ο κατάλληλος για να κάνει διάγνωση είναι ο, ο ψυχολόγος που θα επισκεφτούν αυτοί που έχουν υποψία ότι μπορεί να βιώνουν κρίσης πανικού και ο ψυχίατρος που θα τους εξετάσει και μέσα από εξειδικευμένων ιατρικών ιστορικών και ε, ψυχολογική αξιολόγηση θα α, διαπιστώσει αν υπάρχει όχι στο άτομο αυτό αν έχει το άτομο αυτόν κρίση πανικού το βίντεο δηλαδή που κάνουμε τώρα δεν είναι, ε, ένα, δεν είναι δεν το κάνουμε για να διαγνωστούν yeah. που μας ακούν να αυτοδιαγνωστούν είναι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, τα βίντεο που κάνουμε είναι γενικού τύπου, είναι ενημερωτικά και είναι ψυχοεκπαιδευτικά. Δεν αντικαθιστούν ούτε το ψυχοθεραπευτή, ούτε την, ε, το γιατρό μας, ούτε το ψυχολόγο μας. Ναι. Ε, όμως αυτή η ευαισθητοποίηση και η γνώση κάποιων συμπτωματών μπορεί να μας είναι πολύ χρήσιμη ώστε να απευθυνθούμε στον κατάλληλο ειδικό. Και ε, επειδή Νομίζω θα το πεις και στα συμπτώματα, επειδή υπάρχει πολύ στενή σύνδεση μεταξύ κρίσεων πανικού και φοβιών για την υγεία. Νομίζω μπορεί να είναι πολύ ανακουφιστική αυτή η γνώση που θα μας δώσει Πες μας. Λοιπόν, τα συμπτώματα τα πιο έτσι, ενδεικτικά είναι η ταχυκαρδία, η έντονη εφίδρωση, η αίσθηση του τρόμου, το αίσθημα της ζάλης, ο πόνος, η δυσφορία στο στήθος, η δύσπνια, η αίσθηση ότι δεν επαρκεί ο αέρας, η ναυτία, η αίσθηση αποξένωσης από τον περιβάλλον χώρο, το ρίγος ή το αίσθημα ανόδου της θερμοκρασίας του σώματος και ακόμη το αίσθημα ανεπικείμενου θανάτου ή ο φόβος ότι κανείς θα χάσει το μυαλό του. οι άνθρωποι επειδή εκείνη τη στιγμή βιώνουν πάρα πολύ έντονα τα σημάδια, τα, τα συμπτώματα αυτά και μπορεί να μην ξέρουν καν τι τους συμβαίνει. Ε, το μυαλό τους πηγαίνει σε, διάφορα, σε διάφορες παθήσεις. Ε, πιστεύουν εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να αποβεί μοιραία του τη κρίση που έχουν, ιδιαίτερα όταν νιώθουν την καρδιά τους να χτυπά πάρα πολύ δυνατά. Ε, ε, έχουν την τάση, ενδεχομένω οι άνθρωποι αυτοί να έχουν και σκέψει, να κάνουν υπερανάλυση δηλαδή, να έχουν έτσι τάση για αρνητικέ σκέψει, έντονη τάση, όχι στο φυσιολογικό επίπεδο που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, πιο πολύ δηλαδή στο να είναι πιο αιμονικοί στι απόψει που έχουν, τι τις σκέψει του και ε, ε, αισθάνονται έντονα απειλή. Ο, επίσης, μαζί με το αίσθημα ότι δεν ελέγχουν το περιβάλλον τους, νιώθουν ότι διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν ε, αυτά τα συμπτώματα να διαρκέσουν στη ζωή τους για πάντα. Ε, οπότε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι αυτόν αυτόν που περιέγραψα είναι τα συμπτώματα των κρίσεων πανικού. Ε, η κινδυνολογία και η καταστροφολογία και η καταστροφολαγνία που μπορεί να έχει, έχουν την τάση οι άνθρωποι αυτοί να έχουν, ε, είναι σύμφητοι με όλη αυτή την έντονη κατάσταση που αισθάνονται σωματικά ε, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται απαραίτητα να επισκεφτούν το θεραπευτή της επιλογής τους, να κάνουν α, εστιασμένη ψυχοθεραπεία υπάρχει, υπάρχουν έτσι τομείς, θεραπευτικές προσεγγίσεις που είναι πολύ πιο ε, εστιασμένοι σε τέτοιου είδους προβλήματα όπως είναι η γνωστικό συμπεριφοριστική του τρίτου κύματο ιδιαίτερα που είναι πάρα πολύ έτσι, αρ αρκετά ικανοποιητικό τα, ε, οι ένδειξει που έχουμε ένα από την έρευνα ότι βοηθούν πολύ σε αυτού του είδους τις ε, δυσκολίες μαζί με την ψυχοφαρμακολογία που θα προτείνει ή θα παραπέμψει ο ψυχολόγο τη επιλογή του στο ψυχίατρο, προκειμένου μαζί συνδυαστικά να γίνει μια σωστή θεραπεία, ούτω ώστε το άτομο αυτό να μπορέσει να ξεφύγει από, την, από αυτή την δυσκολία που αισθάνεται μέσα από τις κρίσεις πανικού ε, και να ξαναεύρει ξανά τον εαυτό του. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέμε. Ε, οπότε τα λέμε για να μπορέσει ο, ο καθένας που μας ακούει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί μόνος του κάποιος που βιώνει τόσες πολλές σωματικές ενδείξεις να το, να το αντέξει όλων αυτών, και δεν έχει να κάνει με το αν είναι δυνατός ή αν δεν είναι δυνατός, έχει να κάνει με, το, με την πάθηση αυτήν καθ' αυτήν. Ε, είναι σημαντικό να πάρει υποστήριξη και βοήθεια, για να μπορέσει να σταματήσει αυτό όσο γίνεται γρηγορότερα και νωρίτερα, προκειμένου να μην ακολουθήσουν κι άλλες αχώδεις δυσκολίες. Ναι. Δηλαδή, άμα το αφήσει να γίνει πιο γενικευμένη η ένδειξη αυτή ή να οδηγήσει και σε άλλες δυσκολίες ψυχολογικές που μετά θα πρέπει να είναι ένα βουνό συμπτωμάτων που είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιπαρέρθουμε από ένα βουνό συμπτωμάτων παρά όταν έχουμε μία ε, δυσκολία σαν αυτή που λέω. Ε, και επίσης το να έχεις κρίσης πανικού και να μην παίρνει βοήθεια από ειδικό και να μην κάνεις ψυχοθεραπεία και αν χρειάζεσαι να μην πας και στο ψυχέτρο αυτό δυσκολεύει και όλες σου τις σχέσεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστείς τις σχέσεις σου ως α, φίλος, ως σύντροφος, ως γονιός, ως συνεργάτης. Δηλαδή επηρεάζεται όλη η ποιότητα της ζωής μας. Είναι επηρεάζονται όλοι, όλοι οι τομεί τη ζωή μα και ο επαγγελματικό και ο προσωπικό και ο και ερωτικό και, και ο, ο, γονεϊκό μα Όλοι όλοι τομεί τη ζωή μα επηρεάζονται και αυτόν και χρειάζεται άμεσα να ζητήσουμε υποστήριξη και να ακολουθήσουμε τη θεραπεία όλων των τη. φάσεων της θεραπείας. Δηλαδή, οι περισσότεροι μπορεί να σταματούν μόλις σταματήσουν τα συμπτώματα. Ε, είναι σημαντικό να πω ότι το πρώτο βήμα που κάνει ο θεραπευτής είναι να ανακουφίσει των uh, θεραπευόμενών του, μαθαίνοντα του κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης πανικού, αλλά η περισσότερη δουλειά γίνεται στη δεύτερη φάση, που είναι να δούμε τι προκάλεσε αυτές τις κρίσεις πανικού, που είναι πιο υπόγειων. Και όταν σταματάει κανείς, μόλις σταματήσουν τα συμπτώματα, είναι σαν να αφήνει το πρόβλημα να υποάζεται και ενδεχομένω να μεταφιαστεί σε κάποιον άλλο τύπου αγχώδους διαταραχής ή να βγει σε μια άλλη φάση της ζωής κάποιου πάλι ως κρίση πανικού. Οπότε είναι σημαντικό να ακολουθήσει όλες τις φάσεις της θεραπείας προκειμένου και να μπορεί να τα αναγνωρίζει και να μπορεί να τα διαχειρίζεται και να μπορεί να τα ξεχωρίζει, αλλά και όταν αισθάνεται ότι βιώνει μία δύσκολη περίοδο, να μπορεί να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, ούτω ώστε να μην οδηγήσει τον εαυτό του προς εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή προς το να α, ξαναέρθουν α, οι κρίσεις πανικού, γιατί είπαμε ότι είναι και ο, ο, ο προδιαθεσικός παράγοντας. Οπότε αν έχεις την προδιαθεσή, ε, ο καθένας μας όταν ζορίζεται, όταν περνά μια κρίση στη ζωή του, μια δυσκολία, είτε που είναι ε, μέσα στα πλαίσια να την περάσει, είτε που ήρθε έναν απάντεχα, λόγω της δυσκολίας που βιώνει της ψυχολογικής, είναι σαν να α, πυροδοτεί, αν θέλεις, το ευάλωτο του κομμάτι, είναι εκεί που έχει προδιάθεση. Άλλοι μπορεί να, να έχουν, να, όταν δυσκολεύονται, να α, 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 παρουσιάσουν καταθλιπτικές ενδείξει. Άλλοι να παρουσιάσουν αγχώδης ενδείξει, άλλοι να παρουσιάσουν εμμονές και ιδιοψυχαναγκασμούς και άλλοι γενικότερα διάφορα πράγματα που υπάρχουν στην ψυχοπαθολογία. Ο καθένας μας λοιπόν όταν ζορίζεται βγάζει διάφορα. Οπότε είναι σημαντικό όταν κάνουμε τη θεραπεία μας να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε τι μας συμβαίνει και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε για να μην οδηγούμαστε στα άκρα. Και ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η, η, τη ουσία, αν, αν, θα έλεγα με τρει λέξει το τι είναι η κρίση πανικού, θα έλεγα ο φόβο για το φόβο. Δηλαδή, α, είναι, ότι φοβάμαι, ο, είναι, ότι φοβάμαι, είναι ότι ότι θα φοβηθώ. Και φυσώντα τη φωτιά, ε, προσπαθώ να, ζ, να, να α, 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 αντιμετωπίσω την κρίση. Όμω ξέρουμε πολύ καλά ότι αν μ αφησίσουμε τη φωτιά, την κάνουμε δυνατότερη. Οπότε όταν αγχωνόμαστε για μια κρίση πανικού, ουσιαστικά της λέμε έλα. Άρα είναι σημαντικό να βρούμε ποιο είναι ο τρόπο που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε προκειμένου να μην αναζωπυρώνεται και να μπαίνουμε σε παύλο κύκλο. Αριστονίκη, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι έχει εκπαιδευτεί και στη γνωστική στη συμπεριφορική θεραπεία μεταξύ άλλων και στην οικαστική ε, θεραπεία, έχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί με ανθρώπου που ταλαιπωρούνται από κρίσει πανικού. Ναι, έχω συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο να ακολουθώ ε, και δηλαδή είναι, είναι φάση η θεραπεία. Περνάμε από το επίπεδο, περνάμε πρώτα από την πρώτη φάση που είναι για αναγνώριση γνώρισε το των συμπτωμάτων, τι κάνουμε όταν έρθει η κρίση πανικού, να μην τη φοβόμαστε όταν έρθει να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και μετά σιγά σιγά περνάμε σε, τα υ... στην επόμενη φάση που είναι επί τη ουσία το να δούμε τι μα φοβίζει, γιατί μα φοβίζει, τι βρίσκεται από κάτω κτλ. Δηλαδή κάνω ένα συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων. Δεν μπαίνω μόνο στο κομμάτι το αναγνώριση και ασκήσεις πάνω στο πώς αντιμετωπίζω την κρίση εκείνη τη στιγμή, αλλά πηγαίνω και πιο πίσω για να έχω και το ιστορικό της κρίσης πανικού ε, στο, στο κάθε άτομο ξεχωριστά, προκειμένου να α, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη ε, θεραπευτική πρόταση που το άτομο αυτό να αισθανθεί ότι ενδυναμώθηκε μέσα από τη θεραπεία και πλέον ό,τι και να γίνει και να ξανάρθει από τη κρίση στη ζωή του θα μπορέσει να την αναγνωρίσει και θα μπορέσει να την κάνει κάτι και δεν θα τον ε, μαγκώσει και να τον ε, κάνει να αισθάνεται εχμάλωτος της ε, ε, ψυχοπαθολογικής του ε, ξέρω εγώ, προ, προδιάθεσης ή της οποιασδήποτε δυσκολίας μπορεί να του συμβεί στη ζωή του Οκ okay. ε... Συνήθως τα πάνε πολύ καλύτερα αυτοί που συνδυάζουν αν χρειάζεται τη ψυχοθεραπεία με τη ψυχοφαρμακοθεραπεία και δεν σταματούν τη ψυχοθεραπεία όταν αρχίσουν τη ψυχοφαρμακοθεραπεία. Και αυτοί οι οποίοι ξεκινούν τη φαρμακοθεραπεία, νιώθουν καλύτερα και σταματούν τη ψυχοθεραπεία πρωτού την ολοκληρωσούν, μετά άμα σταματήσουν τη φαρμακοθεραπεία μπορεί να την ξαναχρειαστούν. Ναι. Και υπάρχουν φανταζόμενοι και μελέτε που το αποδεικνύουν ότι η συνδυαστική χρήση ψυχοθεραπεία παράλληλα μια αντικαταθλιπτική θεραπεία με αυτή δίνεται συνήθω για κρίσει πανικού έχει καλύτερα αποτελέσματα. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα ο συνδυασμό και γι' αυτόν και χρειάζεται κανεί να είναι συνεπή και υπάκουος και να μην βιάζεται να κάνει δικά του γιατροσόφια, να τα κόψει τα φάρμακα όταν ο γιατρό το ο ψυχίατρο του, που είναι ο κατάλληλο γιατρό που μπορεί να δώσει έτσι την, Τη θεραπευτική πρόταση ή την ψυχοφαρμακευτική πρόταση του πει ότι τώρα μπορούμε να τα διακόψουμε, μην μπορούμε να τα μειώσουμε και να μην κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Ωραίο φυσικά... γι' αυτό. Ναι. Καλά κάνει και το ε, τονίζει. Ναι. Και φυσικά να μην σταματήσει την ψυχοθεραπεία του, γιατί ε, η ψυχοθεραπεία είναι μακροχρόνια μεν, αλλά είναι αυτή η βάση που θα του δώσει ε, τη βάση τη θεραπεία. Ναι. Η φαρμακοθεραπεία έρχεται να τον ανακουφίσει, Αν τον ανακουφίσει από τα συμπτώματα. Συμπτωματολογικά ναι. για να μπορέσει να είναι εστιασμένο στη θεραπεία του ή τη, ψυχοθε... τη θεραπεία του. Ναι. Και και θα ψυχοθεραπεία του. Και η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει περισσότερο στην καταπολέμηση των αιτιών που βγάζουν στην επιφάνεια ίσω την προ γενετική προδιάθεση. Δηλαδή είναι όλα μαζί. Ναι, έχω γενετική και... προδιάθεση, έχω στη ζωή μου κάποιε δύσκολε σχέσει με τον εαυτό μου, δύσκολε σχέσει με του άλλου ανθρώπου που να δουλέψω τους ώστε να μην ψυχοποιέζουμε. Όταν ψυχοποιέζουμε βγαίνει στην επιφάνεια η γενετική μου προδιάθεση. Άρα κάνω ψυχοθεραπεία για να δω τι γίνεται και για να καταπολεμήσω στην, την αιτία της ψυχοποίησης. Αν χρειαστεί και το κρίνει ο ψυχολόγος μου, κάνω και ψυχοφαρμακοθεραπεία με παράλληλα για να μην εξαντληθώ από τα συμπτώματα. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι η κρίση πανικού είναι ίσως και μια προδιάθεση, γιατί έχουν βρεθεί ερευνητικά τέτοια στοιχεία, ένα πρόδρομο τη κατάθλιψη. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο παθαίνει κρίση πανικού, αν δεν ε, ε, φροντίσει να κάνει θεραπεία για τη κρίση πανικού, μετά μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο και με την κατάθλιψη. Πέρα από τι κρίσει πανικού. Ναι, γιατί είναι σαν να γενικεύεται η δυσκολία του, άλλοι μέσω του γενικευμένου άγχους, άλλοι μέσω της κατάθλιψης, άλλων μέσω των φοβιών, άλλοι αποκτούν μετά τραυματικό στρες από τα έντονε κρίσει που παθαίνουν. Ο καθένα, αν δεν το δει, μπορεί να οδηγήσει σε άλλου είδου προβλήματα ψυχολογικά που θα είναι συνοσιρότητα μετά και θα είναι πιο δύσκολη στη θεραπευτική αντιμετώπιση όταν έχουμε συνοσιρότητα. Δηλαδή, όταν έχουμε δύο παθήσει μαζί, είναι πολύ πιο δύσκολο ε, θεραπευτικά να το αντιμετωπίσουμε παρά να έχουμε μόνο ένα πράγμα και τούτο γίνεται νομίζω είναι λογικό και συμβαίνει και στις σωματικές ενοχλήσεις και στις ψυχολογικές ενοχλήσεις. Άρα ε, η, η, γνώση μας βοηθά από το να προλαμβάνουμε δυσκολίες τις οποίες μπορεί να έρθουν να στη ζωή μας και που θα μας φέρουν έτσι σε δύσκολα πράγματα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Ε, έχουμε προσωπική εμπειρία και αρκετοί θεραπευτέ από κρίσει πανικού και από επιτυχή αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού. εγώ, τουλάχιστον στη δική μου πλευρά, μπορώ να σα πω ότι αν είναι κάτι για το οποίο μετανιώνω, είναι ότι δεν πήρα πιο νωρί και ψυχοφαρμακοθεραπεία παράλληλα με την ψυχοθεραπεία όταν είχα τι κρίσει πανικού. Και σίγουρα όταν είχα τι κρίσει πανικού, ο ψυχολόγο, τον οποίο έκανα ψυχοθεραπεία, δεν είχε συγκεκριμένο πρωτοκόλλο για τι κρίσει πανικού. Και θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για μένα να είχα κάποιον που να νιώθω και ότι γνωρίζει την κρίση πανικού και ότι θα ταξιδέψει μαζί μου σε αυτό το ταξίδι τη επιτυχού αντιμετώπιση. Ακριβώ. Είναι, πολύ... είναι πολύ σημαντικό. Θα πρωτού δεν γνωρίζω την κρίση πανικού, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε θεραπεία. Ε σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαστε και που μας κάνει το κλικ έχουμε μπει και σε άλλες περιπτώσεις και που τέλος πάντων η επιμόρφωση που έχει συνάδει με το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Mm -hmm. ε, δεν τα ξέρουμε όλα και είναι σημαντικό να έχουμε την, έτσι, το θάρρο όταν δεν ξέρουμε κάτι να λέμε δεν το ξέρω αυτό και να παραπέμπουμε σε άλλο συνάδελφο που έχει εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι ή που αν θέλει έχει εκπαιδευτεί πιο ναι. σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορούμε να εκπαιδευόμαστε όλοι σε όλα. Οπότε είναι σημαντική, και σημαντική αυτή η παρατήρηση. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ Αριστονίκη μου. Θα τα πούμε ναι. την επόμενη Αριστοτρίτη. που θα τη γυρίσουμε την επόμενη. <laughs> תהיי כסף כד� טוב. ביי!